Ευαισθημότατοι αγαπητοί πατέρες, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή μας παιδιακή εκδήλωση για την ιερή μνήμη του Εθνηγέτη Θεοδόρου Πολυκοτρώνη. Αιώνια είναι η μνήμη και η ευγνωμοσύνη μας προς το γέρο του Μωριά. Φέτος, η εκδήλωση μνήμης για τον αρχιστράτηγο Θεοδόρου Πολυκοτρώνη και τους εκπροσώπους των όπλων εντάσσεται στις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη σύγκληση της Β' Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων στο άστρο Κοινουρίας. Εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν χθες, συνεχίζονται σήμερα, θα συνεχιστούν και αύριο με την συνέλευση των Δημάρχων εκπροσωπώντας τις επαρχίες από προέρχονταν οι παραστάτες και προϊστοί που συμμετείχαν στη Β' Εθνοσυνέλευση, την Παρασκευή με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις και το Σαββατοκύριακο με το πρώτο μας επιστημονικό συνέδριο. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να καθιερωθεί μια ανάλογη εκδήλωση σε αυτόν εδώ τον χώρο αφιερωμένη στους εκπροσώπους των όπλων. Είναι χρέος όλων μας να τιμούμε και να δοξάζουμε τους ήρωες και να διαφυλάττουμε την ιστορία ώστε να τη μεταδίδουμε στους νεότερους. Η πιστή της σημασίας εκδηλώσεων όπως σημερινή, διότι μας δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουμε την ένδοξη παρακαταθήκη και την πορεία τους. Αποτείνουμε φόρο τιμής στον ίδιο όσο και σε όλους τους οπλαρχηγούς της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και στους απλούς πολίτες που θυσιάστηκαν για τη σωτηρία της πατρίδας μας. Ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Θεόδωρος Πολυκοτρώνης αποτελούν πρότυπο και φάρο ελπίδας για τους νέους μας, για όλους εμάς. Να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό έτσι μια προσωπική αναφορά για την πρωτομή που βρίσκεται δίπλα μας. Δεν έχω εικόνες στο μυαλό μου από την ημέρα των αποκαλυπτηρίων, όπου τότε ο πρόεδρος ο κ. Τσόρος μου είπε ότι ήταν περίπου στα τέλη του 1985, καθότι ήμουν αρκετά μικρός τότε, αλλά η εικόνα που είναι χαραγμένη στο μυαλό μου είναι από μια φωτογραφία που έχω στο σπίτι μου οικογενειακή με τον παππού μου, τον Μαρίνο τον Αδάμη και τον Παραντώνη τον Κοδέλα, οι μεγαλύτεροι έτσι που με λίγο τους θυμούνται, οι οποίοι στέκονταν εκατέρωθεν δεξιά και αριστερά την πρωτομή, την ημέρα των αποκαλυπτηρίων, ντυμένοι έτσι με τις ωραίες φορεσές τους, καμαρώνοντας έτσι με τις ωραίες μουστάκες τους, καμαρώνοντας και περήφανοι για τη συμμετοχή τους στα τότε αποκαλυπτήρια. Αυτή είναι η εικόνα που συνοδεύει πάνω στο μυαλό μου τη συγκεκριμένη πρωτομή. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον καθηγητή μας, τον κύριο Μελετόπουλο, που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, αποδέχτηκε την πρόσκληση του Συλλόγου. Κύριε Μελετόπουλο, αν θυμάστε, γνωριστήκαμε πριν 2 χρόνια στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Συναντήθηκε έτσι η επαιτειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την άλωση του Πολιτσάς. Και σας είχα, αν θυμάστε, πει ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος που προσεγγίσατε το γεγονός. Και όλοι θυμόμαστε τότε ήταν η περίοδος όπου και οι Τούρκοι μέσω του Πρωθυπουργού τους είχαν κάνει αναφορά για αυτό που είχε γίνει στην άλωση και ότι είχαν σφαγιαστεί οι προγόνοι τους. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, αυτή τη μικρή αναφορά θα κάνω, στον τρόπο που είχατε προσεγγίσει το γεγονός και είχατε επισημάνει ότι όταν ερμηνεύουμε τέτοια γεγονότα, τέτοια ιστορικά γεγονότα, θα πρέπει να θέτουμε τον εαυτό μας, να βάζουμε τον εαυτό μας στα ιστορικά δεδομένα της περίοδου. Ήταν μια πολύ έτσι σωστή προσέγγιση, σημαντική προσέγγιση που είχε κάνει εντύπωση σε όλους όσους την είχαν ακούσει και είμαι σίγουρος ότι και σήμερα με την προσέγγιση που θα κάνετε στον αρχιστράτηγο θα μας εντυπωσιάσετε και πάλι. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ σήμερα. Αξίζουν επίσης θερμά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Μελιγούς, όπου με μεράκι και πολλή δουλειά διοργάνωσε τη σημερινή εκδήλωση και εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο σύλλογος αυτός τον οποίο ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια αυτή την εκδήλωση και σιγά σιγά τη συντηρήσαμε και όπως είπα και πριν, σκοπός μας και στόχος μας είναι να την εντάξουμε σε επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι για την παρουσία σας και σας προσκαλώ και στις υπόλοιπες επαιτειακές εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν λοιπόν επόμενες μέρες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.